Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 281η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για όλους εκείνους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας παρακολουθούν, θα λέγαμε μια θρησκευτική ευλάβεια, στα πέρατα της Οικουμένης, στην Ιφίλιο, σε όλες τις χώρες, σε όλες σχεδόν τις Ηπείρους. Κάνουμε μια προσπάθεια, πάντοτε τη χορηγία και τη βοηθεία του σταθμού, να δώσουμε κάτι διαφορετικό στην ελληνική τηλεόραση και φυσικά σε εκείνους οι οποίοι μας παρακολουθούν εκτός Ελλάδος. Χρόνια πολλά στους Αντωνίους και στις Αντωνίες. Το Αγίου Αντωνίου σήμερα. Έτσι και να έχουμε και ένα ορόσημο να ξέρουμε περίπου πότε ελήφθη η συγκεκριμένη εκπομπή. Και δεν μπορούσα, είχα διαφορετικό θέμα να σας πω την αλήθεια, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ καλό, μα πάρα πολύ καλό, το ετοιμάζω για την ερχομένη εκπομπή, το υπόσχομαι την ερχομένη Τρίτη και θα δημιουργήσει πολλούς προβληματισμούς, όχι στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Λοιπόν, το θέμα το οποίο επέλεξα να ξεκινήσω την εκπομπή είναι, αν μη τι άλλο, αυτό το οποίο έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες το Πανελλήνιον και σχετίζεται με τα όσα έλαβαν χώρα, για τα όσα συζητήθηκαν σχετικώς με μετά τον θάνατο, την επιβεβαίωση του θανάτου του τελευταίου άνακτος της χώρας, Άναξ, από το αρχαιοελληνικό μυκηναϊκό Ουάναξ, με ένα βαβ μπροστά, το γνωστό, για να το καταλάβει ο κόσμος, ένα W. Η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει και άλλα γράμματα, φθόγκους, όπως είναι το δίγαμα, το F, που το έχουμε μάθει στα αγγλικά. Αλλά ήταν ένα πολύ λεπτό. Κάποια στιγμή ίσως να ασχοληθούμε σε μια ιδιαίτερα εκπομπή με το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο. Ο Άναξ απέθανε και ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία, αν θα πρέπει να είναι δημοσία δαπάνη, κηδεία του ή όχι κλπ. Τα έχετε μάθει κι εσείς από τις ειδήσεις, τα έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Εδώ δεν έχει σημασία πού ανήκει κάποιος ή αν έχει βιώματα. Θα πούμε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέροντα. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι με τον θάνατο του τελευταίος βασιλέως τον βασιλέως Κωνσταντίνου, και θα εξηγήσουμε μία διαφορά σχετικά με το τέος αμέσως μετά, έκλεισε ένα κεφάλαιο σχεδόν 111 ετών από την αναγόρευση του Γεωργίου του Πρώτου ως βασιλέως των Ελλήνων, ένας τίτλος ο οποίος διαφοροποιήθηκε από εκείνον του Όθωνος, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα ως βασιλεύς της Ελλάδος. Αυτός λοιπόν ο κύκλος του ενός αιώνος και πλέον έδωσε αφορμή για πάρα πολλούς σχολιασμούς. Εγώ προτείνω ανεπιφυλάκτως να διαβάσετε και να μελετήσετε τα βιβλία της ιστορίας και δείτε τις νεωτέρες ιστορίες της Ελλάδος. Εκεί θα αντιμετωπίσετε πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν και οι πρωταγωνιστές και εναπόκειται πλέον στον καθένα και στην καθεμία ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων που έχει, αλλά κυρίως με την ικανότητα να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και την αλήθεια μέσα από τα μίση, παραμερίζοντας μίση, πάθη, συμφέροντα κλπ, να κατανοήσει πώς φτάσαμε στο 2022 με όλα τα θετικά και τα πάρα πολλά αρνητικά που συνόδευσαν την πορεία του ελληνικού έθνους μετά την Επανάσταση του 1821. Γράφω, βασιλεύς Κωνσταντίνος, τέος βασιλεύς των Ελλήνων. Αυτός είναι ο πραγματικός τίτλος. Το τέος δεν είναι βασιλεύς. Το τέος είναι βασιλεύς των Ελλήνων. Κάποιος ο οποίος έχει έναν θρόνο, έχει μια υπόσταση διοικητική ή θεσμική, δεν την χάνει. Δεν μπορείς να πεις κάποιον «γεια σου κύριε τέος πρόεδρε», «γεια σου τέος αρχηγέ», «γεια σου τέος βουλευτά», «γεια σου τέος υπουργέ». Όχι. Τους αποκαλούμε με τον τίτλο τον οποίο είχαν. Έτσι, και είτε είσαι συμπαθών ή μη
προς την ιστορία της χώρας που αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο η ιστορία του ελληνικού θρόνου, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ο θρόνος είναι εκείνος ο οποίος δεν κηρύσσει τον βασιλέα έκτοτο. Τα δημοψηφίσματα ουσιαστικώς καταργούν την έννοια του θρόνου. Άρα δεν είσαι έκτοτος κάποιος. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, διατηρείς τον τίτλο σου, απλά έχεις χάσει αυτό το οποίο στηρίζεται, τον θρόνο σου. Οπότε λοιπόν η προσαγόρευσή του όπως βασιλεύσει τον Κωνσταντίνος, όπως και κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας Κωνσταντίνου βασιλέως ημών γενωμένου, δεν πρέπει να προκαλεί πολιτικούς τρόμους ή πολιτιακές ανησυχίες. Σε καμία περίπτωση. Όπως είπαμε, το 1974 το θέμα το τι πολίτευμα θα έχει η χώρα ελήφθη. Και το πολίτευμα ελήφθη, και το θέμα αυτό ελήφθη, επελήφθη με το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου, όπου ουσιαστικά κατεργήθη η μοναρχία. Και δεν είναι μια ελαίου Θεού μοναρχία. Ήταν μια μοναρχία η οποία ήταν συνυφασμένη και με το δημοκρατικό πολίτευμα, κοινοβουλευτική. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, και δεν θα πρέπει όταν ακούμε αυτές τις λέξεις να παίρνουμε θέση και να λέμε εμείς είμαστε με την τάδε παράταξη ή με την δίνα παράταξη, εμείς είμαστε με το παλάτι, εμείς είμαστε με την αριστερά, εμείς είμαστε με το κέντρο, εμείς είμαστε με τη δεξιά. Όχι. Η ιστορία δεν μας καλεί να συμπεριφερθούμε έτσι. Η ιστορία μας καλεί να την διαβάσουμε και να καταλάβουμε πώς δρούσαν οι τότε πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της χώρας, της δημοσίου ζωής, του δημοσίου βίου. Και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε συλλήβην πρόσωπα και καταστάσεις εάν δεν έχουμε προηγουμένως ξεδιαλύνει το πώς φτάσαμε. Ιδίως μετά την Επανάσταση του 1821 και πώς φτάσαμε στην εποχή όπου δεν μας επέβαλε κάποιος την δυναστεία των Γλίξμπουργκ, όπως ήταν ο Χριστιανός ο ένατος της Δανίας, από εκεί ξεκινούν ο λεγόμενος και ο πεθερός της Ευρώπης, εις τον οποίον αποταμφήκαμε και μέσω των μεγάλων δυνάμεων τότε που κυδεμόνευαν τη χώρα, αλλά και επειδή οι ίδιοι οι Έλληνες ήθελαν να αντικαταστήσουν τον Όθωνα και έγινε η συγκεκριμένη επιλογή. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Τον Οκτώβριο του 1862 έχουμε ουσιαστικά την έξωση του Όθωνος. Προσέξτε, έξωση του Όθωνος. Ο Όθων τότε είχε τον τίτλο βασιλεύς της Ελλάδος, Βαβαρός. Όμως αμέσως μετά, σε λιγότερο από ένα μήνα, προσέξτε, σε λιγότερο από ένα μήνα, δημιουργείται μια μεγάλη αναταραχή στη χώρα και όλοι οι Έλληνες αποφασίζουν, οι όσοι Έλληνες είχαν απελευθερωθεί από τους Τούρκους και συμμετείχαν στο ελληνικό βασίλειο βάσει των συμφωνιών του Λονδίνου και στο νεοσύστατο πλέον ελληνικό κράτος, μετά τον Καποδίστρια, μετά τη δολοφονία του, μετά την έλευση του Όθωνος, να εντοπίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να βασιλεύσει στη χώρα. Πόσοι από σας ξέρετε, πόσοι από σας γνωρίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, οι οποίοι ψήφιζαν τότε, είχαν επιλέξει για ηγεμόνα τους, για άνακτα, για βασιλέα τους, ωραίος τίτλος, βασιλεύς, ελληνικότατος τίτλος, ιστορικότατος τίτλος. Ακόμα, να σας πω κάτι μόλις τελειώσω από αυτό για να μην χάσουμε τον ιρμό, και ζήτησαν να προτιμηθεί, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ο δευτερότοκος ιός της βασιλίσσης Βικτωρίας της Μεγάλης Βρετανίας, ο Αλφρέδος. Μάλιστα. Οι Έλληνες, μια εποχή που είναι ακόμα νοπά το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό κόμμα, όλες αυτές οι συγκρούσεις στο εσωτερικό, επιλέγουν μόνοι τους τον Αλφρέδο. Και προς τούτο προστρέχουν σε δημοψήφισμα.
και βγαίνει με μια συντριπτική πλειοψηφία από τους 300.000 περίπου ψηφίσαντες, οι 200.000 και επιλέγουν Αλφρέδο. Μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν τότε, εάν αυτό είχε εισακουστεί, και έχουμε και έναν Κωνσταντίνο Κανέρη παρόντα, έτσι, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό και προσπαθεί να βρει, να πείσει, να συζητήσει. Φανταστείτε λοιπόν, εάν η Βασίλισσα Βικτωρία τότε είχε διαφοροποιηθεί από την διπλωματική τακτική των μεγάλων δυνάμεων, η οποία υπαγόρευε και λέει, στην Ελλάδα δεν πρέπει να βασιλεύσει κανείς γόνος ή έχουν άμεση σχέση με τα βασίλεια της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας. Φανταστείτε τι θα γινόταν λοιπόν αν στην επικεφαλής του ελληνικού θρόνου ήταν ένας κατευθείαν απόγονος της Βασιλίσσας Βικτωρίας. Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η ιστορία μας. Μεγάλη Βρετανία βέβαια ήθελε να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ούτως ώστε να έρθει ένας βασιλεύς, ένας ηγεμόν, ο οποίος να μπορεί να ισορροπήσει με τα νέα δεδομένα. Και τότε λοιπόν επιλέγει ο Γεώργιος Γλίξμπουργκ, ο οποίος τότε ήρθε στη χώρα και ενθρονίστηκε από τη Δανία, ως Γεώργιος ο πρώτος. Είναι ο γνωστός Γεώργιος ο πρώτος, ο βασιλεύς, ο οποίος ηγείται των Βαλκανικών πολέμων και δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη από έναν αναρχικό. Σοσιαλίζοντα, έλεγαν τότε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν ο Γεώργιος έρχεται πλέον και ο κόσμος τον αποδέχεται, προσέξτε, υπάρχει μία κατακραυγή του κόσμου, θέλουμε έναν ξένο ηγεμόνα. Δεν σχολιάζουμε τώρα τα πώς και το γιατί της εποχής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται λοιπόν ο Γεώργιος ο πρώτος, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα από ελληνικά, δεν ξέρει την Ελλάδα παρά μόνο μέσα από τις ιστορίες, τις όποιες ιστορίες έχουν εμφανιστεί, ακόμα δεν έχουν τελεσφορήσει και δεν έχουμε τις νέες ανακαλύψεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε ακόμα μεγαλύτερα πλάτη ιστορικά την ιστορία του ελληνικού έθνους. Είμαι ακόμα με τον Σλίμαν, η ιστορία με τον Τζάντουικ και όχι για την κοινωνική γραφή κτλ. Αυτά ακόμα δεν έχουν γίνει. Φίλοι και φίλες, ο Γεώργιος προχωρεί σε μια πολύ πολύ μεγάλη καινοτομία. Επιλέγει για τον τίτλο του όχι το βασιλεύς Γεώργιος της Ελλάδος, αλλά βασιλεύς Γεώργιος των Ελλήνων. Γιατί ήταν καινοτομία. Θα σας πω την πρώτη και πιο σημαντική αντίδραση. Η υψηλή πύλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Α, λέει, κακώς διαφωνούμε. Ενιστάμεθα. Γιατί. Διότι το βασιλεύς της Ελλάδος έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Βασιλεύς των Ελλήνων όμως είναι ο βασιλεύς του έθνους των Ελλήνων. Περιλαμβάνει όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, σε οποιαδήποτε χώρα. Και επειδή τότε η μεγάλη ιδέα, και όχι μόνο η μεγάλη ιδέα ως ιδεολόγημα, ως ιδεολογία κρατική, αν θέλετε, ή κομματική, αλλά επί της ουσίας η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλοξενούσε εκατομμύρια Ελλήνων, ελληνικής καταγωγής χριστιανών, ορθοδόξων χριστιανών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι εσείς που με ακούτε, ότι αυτό ήταν μια, κατά κάποιον τρόπο, μια βόμβα στα θεμέλια της συνεχείας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και πράγματι μετά από λίγο καιρό, ο Γεώργιος ο πρώτος με τον Ελευθέριο Βενιζέλο θα ηγηθούν από κοινού στην μεγάλη προσπάθεια που θα ονομαστεί από την ιστορία πρώτος Βαλκανικός πόλεμος κατά των Οθωμανών. Έλεγα προηγουμένως για την έννοια του βασιλέως. Ξέρετε, εμείς δεν χρησιμοποιούμε το king, το kenning, την γερμανική λέξη, η rex, roi στα γαλλικά, αλλά τη λέξη βασιλεύς, από το βασίλειον. Βασιλεύς, βασίλειον, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερα λέξη. Και θέλω να σας πω κάτι. Κατά τη διάρκεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλεύς ήταν ο επίσημος τίτλος του αυτοκράτορος, εκτός των άλλων, των Ρωμαίων, του Βυζαντίου δηλαδή. Αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό προηγούμενο. Και αφορά την υπόθεση των Μακαβαίων. Ναι, 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 ναι.
την επανάσταση των Εβραίων Μακαβαίων κατά του κράτους των Σελευκηδών. Η περίφημη αυτή επανάσταση, η εξέγερση, η οποία οδηγεί τελικά στην δημιουργία του πρώτου Εβραϊκού Βασιλείου. Στην ελληνιστική περίοδο πάντοτε αναφέρουμε, έτσι. Και τότε λοιπόν, ενώ υπάρχει ο τίτλος Κομπόλ στα εβραϊκά που ορίζει τον ηγεμόνα, το βασιλέα ας πούμε, τον απορρίπτουν οι Μακαβαίοι, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν τους Έλληνες Σελευκίδες. Και υιοθετούν τον τίτλο του βασιλέως. Άρα αυτός ο τίτλος είναι ένας τίτλος ο οποίος διαχρονικός και ιστορικός είναι ένα σημείο ελληνικής πολιτιστικής επιρροής. Και επανερχόμαστε. Η γενιά αυτή, όλων εκείνων που θα βασιλεύσουν μετά τον Γεώργιο, θα είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Υπάρχει και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή. Ο βασιλεύς Γεώργιος τότε θα παντρευτεί την Όλγα. Η Όλγα είναι ρωσικής καταγωγής. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, μια λεπτομέρεια. Λέγεται ότι η πριγκίπισσα και μετέπειτα βασίλισσα Όλγα έλκυε την καταγωγή της από τον Αλέξιο τον Τρίτο τον Άγγελο. Και μάλιστα, δηλαδή, από τον αυτοκράτορα εκείνο, ο οποίος έχουμε τα θλιβερά συμβάντα της αλώσεως του 1204 από τους Λατίνους. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να στοιχειοθετηθεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό μπορούσε να αποδειχθεί. Δεν έχουμε δυνατότητες μέσω DNA να βρούμε κάτι από τους αρχαίους, από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, τους Βυζαντινούς της εποχής. Έχουν συλληφθεί και καταστραφεί από τους Οθωμανούς άλλωστε, αλλά και από αρκετοί από τους Φράγκους, κατακτητάς του 1204, τους Ολετήρες. Και έτσι δημιουργείται μία ακόμα παράδοση. Ξέρετε, όλες οι δυναστείες, όλοι οι θεσμοί έχουν και τους δικούς τους παράδοση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μυθοπλασία. Έτσι είναι η ιστορία των, έτσι είναι η ιστορία των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η γενιά φτάνει μέχρι το σήμερα και έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι η μοναδική, ιδιαιτέρως μετά το τέλος των Ρωμανόφ, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Σοβιετικούς στο πλαίσιο της Οκτωβριανής Επαναστάσεως, είναι η μόνη γενιά βασιλέων, ανάκτων, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι. Με το κλείσιμο λοιπόν αυτής της εποποιίας των 111 περίπου ετών, κλείνει και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία, όπου δεν υφίσταται πλέον άλλος βασιλικός οίκος, ο οποίος είναι εν ενεργεία και να είναι ορθόδοξος την πίστη. Ο τελευταίος λοιπόν ορθόδοξος βασιλεύς της Ιφιλίου είναι ο βασιλεύς Κωνσταντίνων, τέος βασιλεύς των Ελλήνων. Υπάρχει ένα πολύ 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 μεγάλο ερώτημα ή στην κοινή γνώμη αναφορικός με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα της του θανάτου και της κηδείας και όλων των σχετικών. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Το 1974, μετά από την πτώση της επταετίας εξαιτίας των κηδεί της Χούντας του Ιωαννίδου εξαιτίας των τραγικών γεγονότων στη Μεγαλόνησο, μιλάω για τον πρώτο Ατήλα, στις 20 Ιουλίου του 1974 θα ακολουθήσει και δεύτερος Ατήλας, 14 προς 15 Αυγούστου του ιδίου έτους, μόνο που στην πρώτη περίπτωση έχουμε την Χούντα, την επταετία δηλαδή η οποία πνέει τα λίστια, και στην δευτέρα περίπτωση έχουμε πλέον τη δημοκρατία, έχουμε την παλινόρθωση της δημοκρατίας, όπου και εκεί πλέον λαμβάνει χώρα ο δεύτερος, ο πιο σημαντικός Ατήλας, αυτός που οδηγεί στην κατάληψη σχεδόν του 40% του κυπριακού εδάφους. Η νέα κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε αποφασίζει να κάνει δύο πολύ σημαντικά βήματα. Το πρώτο, επαναφέρει με νόμο όλα τα πολιτικά κόμματα του παρελθόντος, τα οποία είχαν απαγορευτεί κατά τη διάρκεια της επταετίας, όπως ξέρετε. Μεταξύ όμως αυτών,
επαναφέρει, 23 Σεπτεμβρίου είναι το 1974, την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και έχει λόγο γι' αυτό που σας το λέω. Στις 8 Δεκεμβρίου έχουμε το μέγα δημοψήφισμα, όπου πλέον η χώρα αποφασίζει εάν από βασιλευωμένη δημοκρατία θα γίνει δημοκρατία. Ο λαός αποφασίζει, ο θρόνος ουσιαστικά, η περίοδος του θρόνου τελειώνει και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παραμένει στο εξωτερικό και δεν επιστρέφει στην χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί που λένε ότι ο τότε βασιλεύς θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στη χώρα. Ίσως και νωρίτερα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ίσως και αμέσως μετά. Αλλά αυτά είναι τα αν της ιστορίας. Ουδής γνωρίζει τι θα γινόταν τότε. Και θέλω να πιστεύω ότι στην παρούσα ζωή μας, στην περίοδο μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ πιο πολλές και πιο αποκαλυπτικές μαρτυρίες για μια περίοδο της ιστορίας μας, η οποία έχει ακόμα, θεωρώ, πολλά κενά. Και σε αυτό το σημείο, επειδή μιλάμε για ιστορία, θέλω για μία ακόμη φορά, εσείς που είσαστε γονείς, εσείς που έχετε παιδιά, εσείς που είσαστε ανάδοχοι, εσείς που έχετε αδέλφια, μη διστάζετε να μπορείτε να μεταδίδετε την αγάπη της ιστορίας στα παιδιά σας. Να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους. Μακάρι να γινόταν και ειδικό μάθημα στα σχολεία, ιδιαιτέρως για την περίοδο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. Γιατί όλη αυτή η περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίπονος. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από κανέναν. Η δημοκρατία είναι πανίσχυρη. Το μόνο που κινδυνεύει, κατά την προσωπική μου την εκτίμηση, είναι τον εαυτό της. Και αν θέλετε να μου πείτε ποια η άποψή μου είναι για την προεδρευμένη δημοκρατία, είμαι σαφώς υπέρ της προεδρικής δημοκρατίας. Ακόμα πιο συνεκτικού σχήματος. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν στις μεθεπόμενες κυβερνήσεις, είναι απόκειται σε εκείνους και εφόσον το επιτρέπει το Σύνταγμά μας. Όμως πρέπει να σταθώ σε δύο πράγματα. Στο θέμα της κηδείας δημοσία δαπάνη, έχουμε δύο περιπτώσεις, δύο ατόμων, ο αποθανών δεν δικαίεται, έτσι, είναι νεκρή πλέον. Σεβόμαστε τους νεκρούς. Του Μάκου Βαφιάδη το 1992 και του Χαριλάου Φλωράκη το 2005. Γιατί σας το αναφέρω αυτό? Μου προξένησε και εμένα εντύπωση το γεγονός ότι αυτές οι δύο προσωπικότητες της κομμουνιστικής αριστεράς ετάφησαν δημοσία δαπάνη. Μάλιστα, στην εικόνα που βλέπετε, το πήρα από το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως του 2005, υπάρχει ένα σημείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί, λέει, κυδεύεται, αν προκειμένου ο κύριος Φλωράκης, ο εκλοιπών τότε, Χαρίλαος Φλωράκης, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι, λέει, προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο λαό, στην πατρίδα και στο έθνος, και το αναφέρει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Χαρίλαος Φλωράκης. Στο έθνος, στην πατρίδα, όχι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Το αυτό και για τον Βαφιάδη, και μάλιστα και παρουσία του πολιτικού κόσμου της εποχής. Κοιτάξτε κάτι. Οι αναφορές αυτές που έκανα είναι πολύ συγκεκριμένες. Εδώ βλέπετε την κηδεία του, το σκήνομα του Χαριλάου Φλωράκη, με τα παράσημα που είχε λάβει από τους Σοβιετικούς. Με το σφυροδρέπανο, ένα κομμάτι ελληνική σημαία και το πιο πολύ μεγάλο, την κόκκινη με το σφυροδρέπανο. Μα εδώ είναι το πρόβλημά μας. Η βασιλεία στη χώρα ήρθε σε σφοδροτάτη αντιπαράθεση από το 1915 με τον διχασμό, με τον βενιζελισμό. Αυτό οδήγησε στον ολέθριο εθνικό διχασμό. Αυτός ο όλοθρος για το έθνος μας συνεχίστηκε. Και συνεχίστηκε και μετά το αποτυχόν κίνημα του Βενιζέλη το 1935, που ουσιαστικά έσβησε το βενιζελισμό όπως τον γνωρίζαμε, και πήγαμε σε μια άλλη περίοδο που αντίπαλοι πλέον είναι η κομμουνιστική αριστερά. Με όσα είχαν συμβεί από τη Μικρά Ασία και μεταγενεστέρως. Ουσιαστικά, το πρόβλημα αυτό προέκυψε από ένα μπραντ εφέρ, να μου επιτραπεί η έκφραση, μεταξύ της κομμουνιστικής αριστεράς και της επομένης, της κεντροδεξιάς, ένα μεγάλο μέρος της οποίας επίστευε στην αναγκαιότητα υπάρξεως βασιλευωμένους κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όμως, το γεγονός ότι
ετιμήθησαν δύο πρόσωπα τα οποία είχαν στραφεί εναντίον του έθνους και εναντίον της πατρίδος. Μάρκος Βαφιάδης. Θεός χωρέσει και τους δύο. Αν πίστευαν σε Θεό. Και άνθρωποι, ξέρετε, στο τέλος της ζωής τους μπορεί και να άλλαξαν απόψεις. Έχουμε την υπόθεση του κυρίου του συγχωρεμένου του Μίκη Θεοδωράκη, που είχε πει πολύ μεγάλες αλήθειες για την αριστερά και τον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντάς τον και ως κόκκινο φασισμό. Ο Μάρκος Βαφιάδης ήταν αρχηγός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ήταν ένας από τους βασικούς υπετίους που οδήγησαν στη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο, στο σημερινό πόλεμο 46-49. Η κομμουνιστική αριστερά από το 44 και μετά και από το 43 και από το 42 έκανε τα πάντα για να καταλάβει την εξουσία στη χώρα. Όμως η ελληνική δημοκρατία δεν έδειξε μια μνησικακία που θα έπρεπε λογικώς, εφόσον είχαν στραφεί εναντίον του έθνους, να μην προβεί σε καμία τέτοια επίσημη, προσέξτε, δημοσία δαπάνη. Να, το φέκ της εφημερίδας κυβερνήσεως, δεν βρήκα το αντίστοιχο του κύριου, για τον κύριο Βαφιάδη. Σε τέτοιες κινήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δόθηκαν συγχωροπάρτια και είπαν μπράβο, συγχαρητήρια, καλώς πράξατε. Αυτό όμως δείχνει ότι όταν μια δημοκρατία, όταν το ελληνικό κράτος, όταν το ελληνικό έθνος, το κράτος υπάρχει για να φροντίζει και να προστατεύει το έθνος, έδωσε αυτή τη δυνατότητα της ταφής δημοσίας δαπάνης σε δύο κατεξοχήν εχθρούς και του έθνους και του κράτους και της δημοκρατίας, μπει κάποιος στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το καθεστώς είναι δημοκρατικό, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο κομμουνισμός έχει εξισωθεί με τον ναζισμό, τον εθνικό σοσιαλισμό και θεωρούνται και τα δύο απαγορευμένες ιδεολογίες. Μόνο στη χώρα μας εδώ υπάρχει ακόμα μια, θα λέγα, πολύ συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπιση αυτού του τμήματος της κομμουνιστικής αριστεράς, το οποίο όμως σήμερα έχει και αρκετούς επιγόνους, πολιτικούς επιγόνους, κόμματα δηλαδή. Άρα, αυτό που συνέβη με το θάνατο του βασιλέως Κωνσταντίνου, τέως βασιλέως των Ελλήνων, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να βρει και αυτός μιας μορφής αντιμετωπίσεως, ορθής, δικαίας, εάν συγκριθεί με τις περιπτώσεις του κυρίου Βαφιάδη και του κυρίου Φλωράκη, και να δικαιούται μια κηδεία δημοσία δαπάνη. Την είχε ανάγκη την κηδεία δημοσία δαπάνη, αλλά ήταν και αρχηγός του ελληνικού κράτους, κάτι που ουδέποτε οι δύο υπήρξαν, οι αντίστοιχοι, και επειδή ήταν και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή είχε τους βαθμούς του στρατάρχου, του εθεράρχου και του αρχιναβάρχου, εάν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ήταν άλλη μια απόδειξη ότι όλη αυτή η περίοδος κλείνει ομαλώς και όχι με την πλάση την καναγέρνη υπέρ της μιας πλευράς, η οποία και εναντίον του έθνους και συνεχίζει να είναι, και εναντίον του κράτους και της πατρίδος και πάλι συνεχίζει να είναι, λειτουργήσε και συνεχίζει να τρέφει σχεδόν τις ίδιες πολιτικές φιλοδοξίες και όπως αποδεικνύουν και προσφάτως δηλώσεις επιφανών στελεχών τους. Στόχος στην Ελλάδα είναι να κάνουμε το βήμα να πούμε μπροστά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει το βήμα για να περάσεις το δύσκολο ποταμό. Αυτό το έκανε ο Βαφιάδης κάποια στιγμή με τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο, το διοικητή της Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας και μετέπειτα τον νικητή κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών στις μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι την περίοδο 46-49. Αυτοί το έκαναν, αυτοί τα βρήκαν μεταξύ τους. Το θέμα όμως είναι σε επίπεδο ιδεολογίας να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορούμε στην Ελλάδα να έχουμε μόνιμους καλούς και μόνιμους κακούς. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια ιδεολογία η οποία έχει αποδείξει την επιθετικότητά της απέναντι στο έθνος και στην πατρίδα και να προσπαθούμε με πολλούς και διαφόρους τρόπους να την εξισώσουμε ή αν θέλετε μειώνοντας την ιστορική αξία της μιας και αυξάνοντας την αντίστοιχη ιστορική αξία της άλλης. Γι' αυτό απαιτούνται ψύχρεμοι ιστορικοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν πάθει και κυρίως να είναι ειλικρινείς πρώτα απ' όλα με τον εαυτό τους και μετά με την κοινωνία. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συνέχεια.
Επανήλθαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δημοσία δαπάνη έχουν κυδευτεί και ηθοποιοί και άτομα από τα οποία δεν έχουν αποτελέσει ποτέ πρόεδροι, πρωθυπουργοί κλπ. Ουδέποτε. Βλάσιο Μπονάτσο ήταν εξ αυτών. Η Μελίνα η Μερκούρη έχει κυδευτεί δημοσία δαπάνη και πάρα πολύ άλλο. Στάτηγος ο Κόρκας επίσης. Έτσι και να τα βάζουμε όλα τα πράγματα στη θέση τους και να λέμε τις αλήθειες όπως πρέπει. Και μία διόρθωση, επί 244.000 ψηφοφόρων το 1862, οι 230.000, δηλαδή ακόμα πιο σταλινικό συντριπτικό νούμερο της εποχής, ψήφισαν υπέρ του Αλφρέδου και όχι 300 που είπα εκ παραδρομής πριν. Αλλά είπαμε η εκπομπή γίνεται, δεν διαβάζω κάποιο κείμενο. Πάμε τώρα στα πολύ σημαντικά και στα πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει όλα αυτά, μα δώσαν την ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από το ελληνοτουρκικό κλίμα το οποίο μυρίζει όλο και πιο πολύ αναμέτρηση, αλλά όχι τελείως. Όπως προφανώς να έχετε πληροφορηθεί, όπως πιθανόν να σας να έχετε δει, ακούσει, διαβάσει, αύριο 18 Ιανουαρίου ενδέχεται να υλοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συναντηθεί με τον Μπλίνκεν, τον αντίστοιχο, τον ομόλογό του Αμερικανό Υπουργό επί των Εξωτερικών, για να συζητηθεί το μέγα θέμα, γιατί μέγα θέμα το έχει φτάσει και το έχει αναγάγει σε αυτό το σημείο ο γερουσιαστής Μενέντες, ο παντοδύναμος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το πλέον ισχυρό πρόσωπο στο μέτρο που μας αφορά σε επίπεδο γεωπολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιφίλιο. Αν το επεκτείνουμε και το διευρύνουμε. Και είναι αληθές. Για ποιον λόγο πάει ο Τσαβούσογλου εκεί? Πάει έχοντας πίσω του μία λεκτική απειλή. Μόνο μία είναι. Επιλέγουμε εμείς μία. Όχι εναντίον μας, αλλά εναντίον της Σουηδίας. Του Ταγί Περντογάν. Ο Ταγί Περντογάν έχει βάλει τη ΜΙΤ, έχει κωδικοποιήσει, έχει καταγράψει πόσους από τους Κούρδους οι οποίοι ζουν αγωνιστάς στο εξωτερικό και θεωρούνται από την Τουρκία ως τρομοκράτες και απαιτεί την παράδοσή τους σαν εφόρων. Το μόνο που δεν απαιτεί είναι να σκοπούν τα κεφάλια, όπως κάνανε παλιά επί Οθωμανικής περίοδου, να σκόψουν και τα αυτιά, να σκόψουν και τις μύτες και να τα πάνε όλα σε ξεχωριστά καλάθια, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι εκπολιτισμένοι, όπως ξέρετε, οι Οθωμανοί σε διάφορες εκστρατείες. Από αυτές τις πρακτικές πρέπει να ξέρετε ότι δεν διέφυγαν ούτε οι πρόγονοι των σημερινών, τη σημερινή δυναστεία των Σαούντ, ναι, τη Σαουδική Αραβία. Διαβάστε λεπτομέρειες του πολέμου Οθωμανών με εργαλείο τον Ιμπραήμ Πασά κατά τη δυναστεία των Σαούντ. Και θα φρίξετε. Θα δείτε ότι αυτού του είδους η πολιτική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται και μην ξεχνάμε ότι και στα νεότερα χρόνια οι νεότουρκοι και οι επίγονοί τους, οι πολιτικοί τους επίγονοι έπραξαν τα ίδια εναντίον του ελληνισμού, των Αρμενίων, των Σύρων και γενικά του χριστιανικού στοιχείου εντός των ορίων της αυτοκρατορίας τους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αυτή η συνάντηση γίνεται και σε μια άλλη συγκυρία. Ο Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Αμήνης της Τουρκίας, βρίσκεται στο Λονδίνο και πραγματοποιεί συνομιλίες με τους Βρετανούς. Ο επιτίδιος ουδέτερος ήταν η Τουρκία και συνεχίζει να είναι η Οθωμανική Τουρκία. Αλλά ο επιτίδιος εργαλειοποιητής αυτών μέσα ή παραμένει η Μεγάλη Βρετανία. Εργαλειοποιεί τα πάντα προς όφελος των συμφερόντων τους. Γιατί πήγε στην Αγγλία και έχει σχέση με αυτά που βλέπετε πίσω για προφανείς λόγους. Πρώτα απ' όλα για να πει στους Αμερικανούς ότι έχω 20 δισεκατομμύρια σε δολάρια. Τα θέλετε ή να πάνε αλλού? Πώς προκύπτουν τα 20 δισεκατομμύρια? Μα λόγω της αγοράς περίπου 120 χονδρικός F-16V και αναβαθμίσεως 79 εντός του συνολικού αριθμού έτσι μαχητικών που διατηρεί η τουρκική πολεμική αεροπορία εν υπηρεσία. Μαζί με αυτό όμως το συμβόλαιο υπάρχει και κάτι άλλο.
Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Υπάρχουν περίπου 900 βλήματα αέρος-αέρος. Κάπου 800 βλήματα και βόμβες αέρος εδάφους. Μιλάμε για κολοσσιαία παραγγελία που δεν αφορά μόνο τη Lockheed Martin αλλά και άλλες εταιρείες. Η μερίδα του λέοντος πάει στη Lockheed όμως. Την ίδια στιγμή που εμείς θα συζητήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες, πιθανόν την ερχομένη εβδομάδα, το ενδεχόμενο να προμηθευτούμε 20 τουλάχιστον, ίσως και μέχρι 30, γι' αυτό βάζω το 30 με το συν, μαχητικά F-35α της πέμπτης γενιάς. Και τι έρχεται να διαπραγματευτεί με τους Βρετανούς ο Χουλουσιακάρ? Αυτό που σας έχω πει και πρώτος μάλιστα, πρώτος από την περίοδο που είχαν, που δεν υπήρχε ούτε πρόθεση παραγγελίας F-16 Viper προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είχαμε μια στιγμή αντιμετώπιση μιας πολύ δυσκόλου πραγματικότητας για τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Eurofighter. Eurofighter από τους Άγγλους. Οι οποίοι Άγγλοι προσπαθούν να τους πουλήσουν Eurofighter, αλλά θέλουν να κρατήσουν όσο μπορούν, και αυτό θα φανεί από τις ιδιαίτερες συνομιλίες, όσες από αυτές δημοσιοποιηθούν, το πολύ 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 σημαντικό χαρτί το οποίο έχουν για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν έχονται να αγοράσουν Eurofighter επειδή δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί F-16. Οι Τούρκοι επιδιώκουν μια στρατηγική συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία. Το έχω πει από το 2021 αυτό. Αν δείτε τις εκπομπές πίσω της δικής μου θα το ανακαλύψετε. Προσπαθούν να αποκτήσουν μια στρατηγική συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία και δει με τη Rolls-Royce, της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πλέον τουρκικής καταγωγής. Γιατί αυτός έχει αναλάβει εδώ και μερικές εβδομάδες τα ενία αυτής της κολοσσιαίας βιομηχανίας που μας ενδιαφέρει ειδικά στις αεροκατασκευές και στους κινητήρες πάσης φύσεως που οθούν μαχητικά και εμπορικά αεροσκάφη. Φίλοι και φίλες, και όχι μόνο. Rolls-Royce έχουμε για κινητήρες για τα πλοία. Συγκροτήματα ισχύως εν γέννη. Φίλοι και φίλες, ο ΑΚΑΡ θέλει την τεχνογνωσία αυτή να την παντρέψει με τα εκείνα, τα πολύ σημαντικά, ζωτικής σημασίας, τουρκικά προγράμματα, τα οποία στερούνται αξιόπιστων, το κρατάτε αυτό, αξιοπίστων και συγκεκριμένης δυνατότητος αεροκινητήρων. Διότι για να μπορέσουν να πετάξουν όλα εκείνα τα σχέδια τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο αξιολογήσεως και πρώτα απ' όλα το περίφημο TFX, το λέω περίφημο για να μην το πω και διαβόητο, που είναι ένα ακόμα αεροσκάφος το οποίο το φτιάχνουν και μας το παραδίνουν και μας το δείχνουν, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Το αεροσκάφος στηρίζεται γύρω από τους κινητήρες και όχι κινητήρες για να δεχτούν, και όχι το αεροσκάφος για να δεχτεί τους κινητήρες. Αυτή είναι η αρχή. Πρώτα φτιάχνουμε τους κινητήρες και πάνω σε αυτό φτιάχνουμε τους αραγωγούς, φτιάχνουμε όλα τα συστήματα και γενικότερα χτίζεται η άτρακτος μαζί με τις δεξαμενές καυσίμων και τα λοιπά απάρτια του αεροσκάφου, στα μέρη και έχουμε το τελικό σχήμα. Τους κινητήρες ο Rolls-Royce θέλει. Και θέλει μάλιστα να αγοράσει την τεχνογνωσία, παύλα τεχνολογία του EJ200. Είναι ο κινητήρας ο οποίος κινεί σήμερα το δικινητήριο Eurofighter. Το οποίο, όπως έχω πει και στο παρελθόν, με 5 αποφάσεις Κισαία, είχε επιλεγεί και την πολεμική αεροπορία και όμως ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Σε αυτή τη μάχη, εδώ βλέπετε ένα αναβαθμισμένο F-16 από τη μοίρα Τίγρης σε επίπεδο V που βρίσκεται βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ μια εξαιρετική καλλιτεχνική απεικόνηση, θα κάνω λίγο πράγμα λίγο στην άκρη να τη θαυμάσετε, του φίλου μου του Αντώνη του Καρύβη, Αντώνης Καρύβης, www.artstation.com. Έτσι, ένα F-35. Αυτό δεν είναι φωτογραφία, είναι μια καταπληκτική μέθοδος απεικονίσεως μαχητικών, ιστορικών, σκαφών, πλοίων, ελικοπτέρων, αρμάτων. Αντώνης ο Καρύβης είναι πλέον εξαιρετικούς της νέας γενιάς, του δίνω συγχαρητήρια.
Έχω παραγγείλει μάλιστα και προσωρινά και προσωπικό σε κάποια σχέδια. Το ένα το έχετε δει, είναι η κατάρριψη ενός τουρκικού F-16 από ένα βαραφάλ με ελληνικά σήματα. Έχω και ένα-δύο ακόμα τα οποία θα το τα παραγγείλω ως ονούπου και θα σας τα δείξω και θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα σχετίζονται κυρίως με την αεροπορική ισχύ της χώρας μας. Την αεροπορική υπεροχή. Και μια και μιλάμε για αεροπορική υπεροχή, η πρόταση της Ελλάδος είναι προς το Κογκρέσο το αίτημα το οποίο έχει έρθει, έχει πάει το letter of request στο εξωτερικό για να προκειμένου να μετατραπεί σε letter of acceptance και οι Αμερικανοί πάντοτε δίνουν περισσότερους μεγαλύτερους αριθμούς σε κινητήρες, σε συστήματα κτλ. Για να μπορούν να καλύψουν μια φορά, δίνει την έγκριση το Κογκρέσο, αυτό ισχύει για όλες τις αγορές και πολλές φορές διωγγώνονται οι τιμές, όχι επειδή είναι πιο ακριβές, αλλά επειδή το πακέτο της υποστηρίξεως των οπλικών συστημάτων των παραγγελθέντων γενικά όπλων όλων των κατηγοριών πρέπει να εγκρίνεται άπαξ και όχι να επανέρχονται ξανά και ξανά, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και φυσικά και κοστίζει. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος, όπως έχω πει, πρώτου πλήγματος. Το F-35, όπως και τα F-16 Viper, όμως, χρειάζονται οπλικά συστήματα. Η σημερινή μου, αν θέλετε, παρατήρηση επί αυτού του ζητήματος δεν είναι να επιλεγεί το αλφα αεροσκάφος ή ο δυνατύπος. Είναι προφανές ότι η πολεμική αεροπορία θα πάει και στην πέμπτη γενιά. Πριν πάει όμως στην πέμπτη γενιά, και ενώ βρίσκεται στον δρόμο για την πέμπτη γενιά, οφείλει κατά την ταπεινή μου εκτίμηση να συνυπολογιστούν απαραίτητος τα εξής. Πρώτον, τεχνικό προσωπικό. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσληφθούν και άλλοι στην πολεμική αεροπορία για να επανδρώσουν τις υπηρεσίες υποστηρίξεως, θεωρείται εκ των ουκάνε. Δεν μπορεί να έχει αεροπορία αυτού του τύπου, αυτής της ποιότητας, αυτού του επίπεδου και να ψάχνει να βρει τεχνικούς. Είναι εγκληματικό λάθος. Και το λάθος το πληρώνει ο άλλος, το έγκλημα το πληρώνει ο άλλος, το λάθος το επομίζεσαι μόνος σου. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το κόστος υποστηρίξεως. Άρα, οι προϋπολογισμοί της πολεμικής αεροπορίας, όπως και του στρατού και του ναυτικού, πρέπει να αυξηθούν προς τα πάνω. Οι εποχές που προσπαθούσαμε να έχουμε πολλά με ελάχιστα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς το κάναμε να φαίνεται προς τα έξω. Η ουσία είναι τελείως διαφορετική. Δεν υπάρχει, έχει τελειώσει, έχει παρατωθεί. Είμαστε σε κρίση. Εγώ λέω ότι είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό και απομένει απλώς το πότε θα συμβεί αυτό. Τρίτον, και το ίδιο σημαντικότερο και τα άλλα. Πέραν από τους ανθρώπους, πέραν από τις οικονομικές οροφές των κονδυλίων που πρέπει να αυξηθούν. Τρίτον, όπλα. Αναφέρθηκα στα 900 βλήματα αέρος-αέρος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Όλων αυτών των εκδόσεων, εμείς πρέπει να έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πακέτο όπλων που να υποστηρίζει και τα F-16 Viper, αλλά και τα F-35. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα F-16 Viper και κοιτάμε μετά και τα F-35. Αλλά όλα όμως την ίδια συλλογιστική, ολιστική σχεδίαση. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα οπλικά συστήματα πάσης φύσης για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επερχομένη ρωσική επίθεση. Αντεπίθεση. Εδώ δεν θα έχουμε την πολυτέλεια εάν η χρεία τεσκουρταλεί, όπως θα αναφέρει ο εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός εις τον ύμνο της ελευθερίας. Δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τεσκουρταλεί. Δηλαδή, αν έχεις ανάγκη, να ανοίγουν οι πόρτες εύκολα. Και αυτό να το ξέρουμε. Άρα φροντίζουμε, όχι απλώς να αγοράζουμε, τα κονδύλια που διαθέτουμε να μετατραπούν σε συμπαραγωγές, σε συναναπτύξεις στο μέλλον, μα να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα κάποιο σημαντικό μέρος από αυτά να τα παράξουμε στη χώρα μας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα επανέλθουμε όμως στην υπόθεση των F-35. Έκρινα σκόπιμο να σας δείξω αυτό το πάρα πολύ
ενδιαφέροντα χάρτη. Αυτές εδώ βλέπετε είναι ο χάρτης των ακτών της Βορείου Αιγύπτου. Να, το Port Said. Έτσι. Και υπάρχει μάλιστα και ένας αναγραμματισμός. Εδώ λέγεται Δίας και το Σουέζ από κάτω, το Port Suez, είναι το Ζεύς. Δείχνει τις περιοχές που έχουν, μιλάμε για τεράστιες περιοχές στη Μεσόγειο, έτσι, στη Μεσόγειο. Να, το κοίτασμα Λεβιάθαν, το κοίτασμα Ταμάρ, το κοίτασμα Ζόρ, εδώ βλέπετε την Λωρίδα της Γάζας. Αυτά τα κίτρινα και τα πράσινα είναι ουσιαστικά οι περιοχές που έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν έρευνες η ΕΝΗ, η Ιταλική, με τη Σεύρον, την Αμερικανική. Τι συνέβη? Υπάρχει ένα μέτρο συγκρίσεως στην περιοχή μας που λέγεται κοίτασμα Ζόρ. Το κοίτασμα Ζόρ ισούται με 300 περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Να το έχουμε σαν μέτρο συγκρίσεως. Όταν λέμε πόπο Ζόρ, τι κοίτασμα επίπεδου Ζόρ είναι αυτό? Στις 15 Ιανουαρίου λοιπόν η ΕΝΗ ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα τεράστιο κοίτασμα στο Νάργκες 1. Εδώ είναι το Νάργκες 1 που βλέπετε εδώ, η περιοχή. Αυτό λέει εκτιμάται σε 3,53 κυβικά πόδια. Βέβαια υπάρχουν γιγαντιαία κοιτάσματα όπως το Θουράγια στην Αίγυπτο. Το βλέπετε και εδώ, Θουράγια, εδώ, τα κοιτάσματα αυτά, τα οποία αναμένεται να αποδώσουν 17 ως 25 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, δηλαδή ένα λίγο πιο μικρό, αν είναι όντως έτσι, επίπεδου Ζόρ. Σας το αναφέρω γιατί η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συνδεδεμένη διαγωνίως από εδώ προς την περιοχή της νοτιοδυτικής Κρήτης και του Ιωνίου, εκεί που ασχολείται η ExxonMobil, αποκτά τεραστία γεωπολιτική αξία, γεωστρατηγική σημασία. Η Αίγυπτος έχει ταχθεί, παρατηδήσει. 24 Σουχόι 35 είχε παραγγείλει από τη Ρωσία. Τα απέρριψε. Δεν τα παραλαμβάνει. Πολύ σημαντικά οπλικά συστήματα. Ποιος τα παραλαμβάνει? Το Ιράν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα ξανάρθουμε όμως να μιλήσουμε για αυτές τις αναλογίες. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Συγχαρητήρια, μου δίνεται η ευκαιρία από την παρούσα εκπομπή να συγχαρώ τον Αγιεθά Κωνσταντίνο, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, παράδοση της θητείας κατά ένα έτος, και κατά σειρά τον αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας, είναι πρώτος πλέον τη τάξη στην αρχαιότητα, και στη συνέχεια τον στρατηγό Άγγελο Χουδελούδη, ο οποίος αναλαμβάνει Αγιές, και τον αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, ο οποίος αναλαμβάνει Αγέν. Όμως, ειδική τιμή θα αποδώσω στον μέχρι τώρα διοικητή της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, τον υποναύαρχο και τώρα από σήμερα αντιναύαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, ο οποίος μαζί με τους υπολείπους, όπως γράφω, ίσως να είναι η ιστορική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου της κρίσεως με την Τουρκία, η οποία έρχεται. Έρχεται και έρχεται εντός του 2023. Εάν κατορθώσουμε και ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη συγκυρία, όχι ότι θα απαλλαγούμε, απλά οι αναλογίες μετά την επικράτηση του Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δυσμενή σε βάρος της Νοθωμανικής Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, όλα αυτά τα 7 περίπου χρόνια, το Μάρτιο τα συμπληρώνουμε, όπου ασχολούμαστε με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να κάνω μια ιδιαίτερα μνήμα. Ο αρχηγός Γιές, ο κ. Χουδελούδης, Ευρύτης, προσέξτε, διοικητής του 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, κρίση στον Εύρο. Διοικητής 4ου Σώματος Στρατού. Μεταπίδησε στον κλάδο των πληροφοριών. Και πριν τοποθετηθεί, πριν επιλεγεί, ήταν διοικητής υπό της στρατιάς. Αν ήταν και τεθωρακισμένος, θα λέγαμε ότι ετοιμαζόμαστε. Όχι για άμυνα. Ποτέ για άμυνα. Ο αρχηγός του ΓΕΝ έχει διατελέσει και υπαρχηγός του στόλου.
και επανέρχομαι στον αντινάβαρχο Κατάρ. Ο άνθρωπος ο οποίος παραλαμβάνει το σκητάλι από έναν άξιο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, τον Ναύαρχο Λιμπέρι. Στο πολεμικό ναυτικό δρυμούσης Κατάρα, υπό την ηγεσία του ΑΓΕΘΑ, κλειδώνει το σχήμα σύν την πολεμική αεροπορία, χωρίς να παραβλέψουμε την αναγκαιότητα του στρατού. Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη, είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτούς λοιπόν αφιερώνουμε το παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Καλή τους επιτυχία.